Σιδηρόπουλος, ωραία για τον Ζαχαριά. Αυτός με τη μία ψάχνει να βρει το λεκάκι. Πρόλαβε ο Βουβούκης, ο αρχηγός του Δραβίσκου. Η παλιά είναι τώρα πίσω για τον Καλατζίδη. Ο Καλατζίδης από αριστερά θέλει να κάνει το σουτ πλασέ. Δεν θα τα καταφέρει καθώς εκεί τον πίεσε ασφυκτικά ο Βουβούκης και η μπάλα κατέληξε out. Βλέπετε εδώ στο πλάνο σας τον διοικητικό παράγοντα, τον πρόεδρο του Δραβίσκου, ο οποίος είναι αυτός που φέτος θα είναι πρωτεργάτης όσον αφορά την ομάδα του Δραβίσκου στα διοικητικά. Προσπαθεί μόνος του ο νεαρός τώρα να ανέβει κατά μέτωπο. Ψάχνει κάποιο στήριγμα. Η παλιά του είναι καλή για τον Καλατζίδη. Μπαίνει στην περιοχή ο Καλατζίδης με το αριστερό το σουτ. Παράλληλα η μπάλα θα πετάσει μπροστά από την εστία του Σταθάκη. Άλλαξε με το Σιδηρόπουλο. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Πάλι στο Σιδηρόπουλο. Τώρα θα γίνει παράλληλα η σέντρα. Χαμηλή. Καλατζίδης με το κεφάλι. Πέφτει ο Σταθάκης. Να η πρώτη μεγάλη στιγμή. Καθώς έγινε η σέντρα, ο Καλατζίδης ήταν μόνος του στο ύψος της μικρής περιοχής. Έπιασε σκύβοντας την κεφαλιά. Μεγάλη παλιά του Ζαχαριά για το Λεκάκι, ο οποίος είναι γρήγορος. Απέναντι σε δύο, κοντρολάρει, φέρνει την μπάλα και πάλι αριστερά για τον Καλατζίδη. Ο Καλατζίδης κάνει το σουτ. Ο Σταθάκης και πάλι είναι σε καλή θέση και μπλοκάρει. Παρασκευάς, νέα τυφλή απομάκρυνση. Ο Φαρδέλας πήρε όμως την κεφαλιά. Για να δούμε, ο Κουταντώνης φέρνει την μπάλα από αριστερά, μπήκε στην περιοχή. Ο Γκέργης σε καλύτερη θέση, κάλυψε το χώρο. Ο Αδάμο Πρασιάδης, η παλιά του είναι πολύ καλή. Για να δούμε, βγαίνει από αριστερά, κάνει το πλασέ και είναι out. Καταπληκτική στιγμή, χαμένη από το Μερτίκα για τον Χίμαρο. Και πάλι ο Παπαδόπουλος θα βρει τον Τσιφτελίδη μόνο του τώρα εκεί στο χώρο του κέντρου. Γύρισε ωραία ο Άκη Τσιφτελίδης, πολύ ωραία η παλιά του για τον Γατούλα. Ο Γατούλας θα κάνει το σουτ, είναι δυνατό και μπάλα στα δίκτυα. Να λοιπόν, που κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, ο Δραβίσκος στην πρώτη του επίσκεψη την επικίνδυνη θα ανοίξει το δίκτυο του σκορ με τον Γατούλα. Γύρισε ωραία στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Τσιφτελίδης. Είδε το ανέβασμα του Γατούλα από δεξιά. Αυτός πήρε την μπάλα από τη γωνιά της, από την αριστερή γωνιά της άμυνας του Χιμάρου. Δεν το σκέφτηκε και πολύ. Δυνατό ευθύβολο δεξί σουτ και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Ωραίο τακουνάκι του Μερτίκα για το Λεκάκι. Προσπαθεί ο Λεκάκης, ο Παρασκευάς, για άλλη μια φορά που μάκρυνε. Μερτίκας με το αριστερό το σουτ. Ευθύβολο. Στη μέση όμως της εστίας, όπου περιμένει και πάλι ο Σταθάκης. 1,5 λεπτό πριν την συμπλήρωση των πρώτων 45. Έγινε το γύρισμα. Καλατζίδης σοφαρίζεις. Να λοιπόν, που στο γύρισμα του Λεκάκη από δεξιά, ο Καλατζίδης είναι ανενόχλητος στην καρδιά της μικρής περιοχής του Δραβίσκου και με το κεφάλι δεν έχει πρόβλημα να τη στείλει εύκολα στα δίχτυα του Σταθάκη, ισοφαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο το σκορ για τον Ηρακλή Χιμάρου. Να προσφέρουν το ίδιο θέαμα και στο δεύτερο. Τώρα ο Λεκάκης μπαίνει στην περιοχή με το αριστερό το σουτ. Πέφτει τελευταία στιγμή στη δεξιά του γωνία ο Σταθάκης και απομακρύνει. Πάλι με τον Παπαδόπουλο εκτελεστή. Δεν περνάει η παλιά. Ο Ντίνας μαζεύει. Με τη μία η παλιά του για τον Κουταντώνη είναι καλή. Τέτα τέτο Κουταντώνης θα κάνει το πλασέ το 1-2. Πολύ ωραίο γκολ για τον Δραβίσκο με τον Κουταντώνη. Καταπληκτική η παλιά του Ντίνα. Βρήκε μόνο του τον Κουταντώνη από δεξιά μέσα στην περιοχή. Ο Κουταντώνης έκανε καταπληκτικό κατέβασμα. Προχώρησε λίγο με έξω φάλτσο το πλασέ. Στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία και πάλι του Παπαδόπουλου. Κέρδισε την μπάλα. Πάνω στο τζίμα όμως η παλιά του. Καλατζίδης. Ωραία για τον Ζαχαριά. Έξω από την περιοχή. Δυνατό το σου του Ζαχαριά. Σε καλή θέση ο Σταθάκης μπλοκάρει. Με το χαρακτηριστικό 2-2, δύο φορές επικίνδυνα οι παίκτες του κυρίου Τσιφτελίδη απέναντι από τον Παπαδόπουλο, τον κέρδισαν και τις δύο φορές. Τώρα ο Γκούρτζας και πάλι τέτα τέτ προσπαθεί να κάνει το σουτ. Ψηλά η μπάλα. Γκούρτζας περνάει. Αφήνει στον Ντίνα με τη μία η παλιά του Ντίνα. Μαλαδάκης έξω από την περιοχή. Ψάχνει κάποιο στήριγμα για τον Τσιφτελίδη. Είναι η παλιά. Μπαίνει ο Τσιφτελίδης, απέσει. Κάρτα για θέατρο. Εκβίασε το πέναντι ο Άκης ο Τσιφτελίδης. Η σέντρα χαμηλά στο πρώτο δοκάρι. Εξουδετερώθηκε εύκολα μεν σε κόρνερ όμως. Το οποίο και πάλι ο Ντίνας καλοκτελεσμένο. Πέρασε η μπάλα και στα δίχτυα. Ο Γατούλας για δεύτερη φορά
θα στεφτεί σκόρερ. 1-3. Η ομάδα του Δραβίσκου δείχνει να κλειδώνει το σκορ και τη νίκη. Ο Γατούλας λοιπόν δεν ξέρω αν έχει καταφέρει άλλη φορά στην καριέρα του να σημειώσει 2 τέρματα. Λεκάκης, καλοτραβηγμένο, φχάνει την μπάλα ο Σταθάκης, δεν απομακρύνεται, κάποιες κόντρες, τώρα θα διώξουν οι του Δραβίσκου μακριά. Κοντράρει μπάλα του Μερτίκα, Μανδέλας μπαίνει στην περιοχή, θα πέσει, διαμαρτύρονται για πέναλτι του Χιμάρου, καθώς έπεσε στα πόδια του Διαμανταρούλας. Συμπληρώσαμε τα 90, κυνηγάει ο Κουταντώνης, είναι πολύ γρήγορος, πετάει την μπάλα μπροστά. Φεύγει ο Κουταντώνης, άνοιξε όμως το κοντρόλ, πέφτει ο Παπαδόπουλος στα πόδια του και μπλοκάρει.